Αν δεν ξέρεις προς τα που θέλεις να πας, δεν μπορείς να διαλέξεις κανένα δρόμο. 20 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που έφυγε χτυπημένο από τον καρκίνο ο Γιώργος Γεννηματά, ο άνθρωπος που συνδύαζε το όραμα με το ρεαλισμό. Η κόρη του Φόφη Γεννηματά, σε δήλωσή τη στο διαδίκτυο, θυμίζει τι αρχέ και τι ιδέε του Γιώργου Γεννηματά για εθνική συνεννόηση και κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν χωρούν σε λίγε λέξει όσα νιώθω. Για τον πατέρα που δεν έχω πλάι μου. Για τον παππού που τα εγγόνια του δεν γνώρισαν το χάδι του για τον άνθρωπο που δεν πρόλαβε να ζήσει ω άξιζε. Όμω πρόλαβε να μα δώσει τόση αγάπη που μα συντροφεύει και εμένα και τη μέρη. Με αφορμή την επέτειο των 20 χρόνων από το θάνατό του, κυκλοφόρησε σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο του, στι πρώτε σελίδε του οποίου υπάρχει η διόχειρη πολιτική διαθήκη που είχε γράψει ο Γιώργο Γεννηματά την παραμονή τη εισαγωγή του στο νοσοκομείο Memorial, η οποία ανοίχτηκε μετά το θάνατό του. Εκτό από ευχέ, απαιτείται εθνική συνεννόηση στην κορυφή και διάλογο και εθνική ομοψυχία στη βάση. Για το Πασόκ, το κόμμα που τόσο αγάπησα, εύχομαι ενότητα, περίσκεψη και αποφασιστικότητα. Αυτά που δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω, είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσουν στόχο πολλών που με μεγαλύτερε δυνάμει από μένα θα τα κάνουν πράξη. Ο Ευάγγελος Βενιζέλο, σε δήλωσή του, αναφέρεται στην ηγετική φυσιογνωμία του Γιώργου Γεννηματά και στην πίστη του στη συλλογική δράση τη Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη. Η παράδοσή του είναι πολύτιμο τμήμα τη συνολική ταυτότητα τη παράταξη και το όνομά του είναι σημείο αναφορά για όλο τον ελληνικό λαό. Το πρωί στο πρώτο νοικοταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του. Αν ο Γιώργο Γεννηματά άψε μια πολιτική υποθήκη, είναι πίστη στον Ανδρέα Παπανδρέου και το Πασόκ. Σήμερα δυστυχώ υπάρχουν πάρα πολλοί Πασοξίδε, το Πασόκ αναζητείται. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή η πολιτική μας ηγέτες σημερινή θα κατανοήσουν την αναγκαιότητα της εθνικής συνεννόησης με βάση αυτά που περνάει σήμερα ο τόπος και ο λαός μας.